Χωρίς το παιχνίδι ανάμεσα σε Νίκη Βόλου και Δόξα Κρανούλας να αντέχει σε μεγάλη κριτική, οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στο 14 ο Γκόμεζα έκανε ωραία ενέργεια, ο Γεωργιάδης πρόλαβε να γίνει κάτοχος της μπάλας, όχι όμως και απειλητικός. 3 λεπτά αργότερα το σούτ του Κωνσταντινίδη μπλόκαρε ο Κουβεντάρης. Ακόμη ένα καλό σούτ από τους ποδοσφαιριστές της Νίκης, η μπάλα όμως θα καταλήξει ελάχιστα out. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο σκορ με 0-1 με σκόρερ τον Πιέχνα στο 51 της αναμέτρησης. Οι ποδοσφαιριστές της Νίκης προσπάθησαν να αντιδράσουν και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες αρχικά με τον Ζαρίφη, τον οποίο πρόλαβε ο Κουβεντάρης στο 70 και ένα λεπτό αργότερα ο Γκινής με δυνατό σούτ έστειλε την μπάλα out. Η ισοφάριση τελικά ήρθε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, όταν ο Παπαστεργίου έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Γκινής με ψύχρεμο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Θέλω να ευχαριστήσω ο ποδοφεριστής, ο συνεργάτη μου, το κόμμα που ήταν κοντά την ομάδα όλη τη χρονιά. Είμαι υπέρβανο, πολύ ευχαριστημένο από τη δουλειά που κάναμε όλοι μαζί. Μια δύσκολη χρονιά τέλειωσε για μας. Για τον αγώνα σήμερα δεν έχω να πω πολλά. Πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι, απλά ήμασταν άτυχοι. Σημασία έχει ότι τέλειωσαν όλοι υγιείς,